Είναι σημαντικό. Ξέρουμε ότι δεν γίνομαι το πρόβλημα της ανεργίας, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι οι αναπτυξιακοί φορείς, η αυτοδιοίκηση και οι φορείς, η κοινωνική ευρύτερα του Ηρακλείου, να συνεργαστούμε για να μπορούμε να δώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη σε αυτή την κρίσιμη ώρα που περνάει η πατρίδα μας, κυρίως οι άνεργοι. Η κατάρτιση είναι ένα μέσο που θα μπορεί να τους διευκολύνει για νέες δεξιότητες και κυρίως για κάτι που είναι στοχευμένο, σχεδιασμένο από εμάς, που έχει σαν ορισμό την αυτοαπασχόληση. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολες οι ώρες και δεν υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι θα προσλάβουν νέους άνεργους. Γνωρίζουμε όμως ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για την έξοδο από την κρίση και αυτό θα γίνει με την προσπάθεια των ίδιων των ανέργων να εκπαιδευτούν και να μπορούν με άλλα προγράμματα τα οποία θα έχουν συνέχεια και θα έχουν και τη δική μας στήριξη για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας οι ίδιοι και βέβαια όποιοι επιχειρηματίες θέλουν προσωπικό θα έχουν ένα ακόμα καλύτερα καταρτισμένο προσωπικό που θα έχει μεγαλύτερες δεξιότητες και άρα μεγαλύτερη δυνατότητα να πάμε στην αντιμετώπιση της κρίσης. Σταν και δεν θεωρούμε τις επιδοτήσεις κάτι το σημαντικό, γιατί αυτό είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα, θεωρούμε όμως σαν κίνητρο, το βλέπουμε σαν κίνητρο για να ξεκινήσει κάτι στον χώρο των ανέργων και ειδικά σε ευαίσθητες ομάδες. Πάνω σε αυτό εμείς θα συνεισφέρουμε, αν θέλετε, τη γνώση μας πάνω στην κατάρτιση και θα γεφυρώσουμε αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων. Αυτό είναι ο σκοπός μας σε αυτό το πρόγραμμα. Τα προγράμματα αυτά αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δηλαδή ανθρώπους που πιστοποιημένα έχουν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, ας πούμε μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, ενδεικτικά σας αναφέρω άτομα με ψυχική νόσο, άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα απεξαρτημένα. Είναι ειδικές κατηγορίες ανθρώπων που έχουν ανάγκη από μια ειδικότερη υποστήριξη μέσω των προγραμμάτων αυτών και των τριών συμπράξεων. Θα λάβουν κατάρτιση σε ειδικούς τομείς που θεωρούμε ότι έχουν κάποιο μέλλον στην απασχόληση τουλάχιστον στην περιοχή της Κρήτης και του Ηρακλείου και παράλληλα συμβουλευτική υποστήριξη για να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις ή να βρουν μία διέξοδο αργότερα σε θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν. Συνολικά είναι 300 άτομα, πρόκειται όμως να ανακοινωθούν και άλλα προγράμματα πολύ σύντομα για άλλες κατηγορίες γενικού πληθυσμού ανέργων. Έχει ξεκινήσει ήδη η προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων μέχρι το τέλος του μήνα. Θα ξεκινήσουν στις αρχές του χρόνου. Είναι αρκετά προγράμματα τα οποία ανοίγουν αυτή την περίοδο. Δεν είναι μόνο από τα ΠΕΠ, αλλά είναι και από το Υπουργείο Εργασίας. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συνεργαστούμε όλοι οι φορείς. Από τη στιγμή που συνεργαζόμαστε όλοι οι φορείς υπέρ των ευπαθών ομάδων, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για αυτούς τους ανθρώπους για την πάταξη της ανεργίας. Αυτός είναι ο στόχος όλων μας. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεργαζόμαστε και εδώ ζητούμε την στήριξη και της αυτοδιοίκησης των επιμελητηρίων, όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τα κοινωνικά προγράμματα για να πιάσουν τόπο τα χρήματα. Αυτό μας ενδιαφέρει και να πατάξουμε την ανεργία.